Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα νομικό παράδοξο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο νόμιμες δημόσιες τηλεοράσεις. Και δεν εννοώ πολιτικά νόμιμες, γιατί ξέρετε την άποψή μας για το ποια είναι πολιτικά νόμιμες. Εννοώ νομικά νόμιμες. Την ΕΡΙΤ, η οποία δεν υφίσταται ουσιαστικά, είναι ένα προσδιόριστο μόρφωμα που μέχρι τώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί ούτε πόσοι σταθμοί θα είναι, πόσοι κανάλια, αν τα εκπέμπει έξω. Πόσοι θα δουλεύουν, αλλά ούτε για να βάλεις πόσοι θα δουλεύουν πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι θες να κάνεις. Αν δεν πεις λοιπόν τι θες να κάνεις, πώς θα κανονίσεις και ποιους θα προσλάβεις. Υπάρχει λοιπόν η ΝΕΡΙΤ, ωστόσο είναι νομοποιημένη, έστω και έτσι άμορφης, με την ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και υπάρχει και η ΕΡΤ, παράνομη σε νομικό επίπεδο με βάση την πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου, που όμως όταν στις 18 Οκτωβρίου που εξέπνε η τελευταία μέρα της συνταγματικής προθεσμίας για επικύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και νομιμοποίηση των απολύσεων, οριστικής νομιμοποίησης των απολύσεων της ΕΡΤ, όπως ξέρετε, με απόφαση της κυβέρνησης, η συνεδρία που είχε προγραμματιστεί στη Βουλή ακυρώθηκε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από τις 19 του μήνα είστε εργαζόμενοι, είναι εργαζόμενοι εδώ ο κόσμος, δεν ισχύει η πράξη. Δηλαδή κανονικά τώρα που σας έβγαλαν έξω, και μια από τις δικαιολογίες για το ότι σας έβγαλαν έξω ήταν για να δουν και τα χαρτιά, τι σας χρωστάνε για να σας δώσουν τις νόμιμες αποζημιώσεις σας. Τώρα κανονικά πρέπει να σας πληρώσουν τις νόμιμες αμοιβές σας, διότι είστε εργαζόμενοι της ΝΕΠ. Φτιάχτηκε λοιπόν αυτό το σκηνικό, δεν ξέρω, υποθέτω ότι θα προσπαθήσουν να το ξεπεράσουν με το γνωστό τρόπο που έρχονται οι εκθέσεις από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, που λένε ότι δεν είναι νόμο, είναι αντισυνταγματικό, σου λένε γνωμοδοτικό. Μόνο αν κάποιο δικαστήριο ανώτερο αποφασίσει ότι θα το τραβήξουν έτσι, θα είναι μια παρανομία ζωντανή και θα προσπαθήσουν να δώσουν μια λύση όσο γίνεται νομότυπη, αλλά όχι πλέον νόμιμη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Βέβαια, από όλα αυτά, τη μεγαλύτερη σημασία έχει το παράδειγμα και το υπόδειγμα που δώσατε αυτούς τους 5 μήνες. Από τη μια μεριά ένα φοβερό πραγματικά παράδειγμα μια τάση ηρωισμού και αυτοθυσίας. Γιατί όταν πιάσανε 5 μήνες μετά 50 εργαζόμενους μέσα να δουλεύουν νύχτα 4,5 για να βγει το πρόγραμμα εθελοντικά, καταλαβαίνουμε τι δουλειά έπεφτε εδώ σε 24-ωρη βάρδια για να μπορεί να υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Αλλά φτιάξατε και κάτι που έχει μεγάλη αξία, γιατί είναι πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο πείραμα στην ελληνική κοινωνία. Μια αυτοδιαχειριζόμενη τηλεόραση και ραδιοφωνία, η οποία δεν είναι μια μικρή υπόθεση μιας μικρής παρέας έστω επαγγελματιών, αλλά είναι σε επίπεδο δημόσιου εθνικού μέσου. Αυτό δεν έχει φανεί πουθενά. Λοιπόν, η δημόσια διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση για τη δημόσια τηλεόραση δεν ήταν μια βιτρίνα, δεν φάνηκε αυτό σήμερα. Αυτά είναι, ξέρετε πώς γίνονται. Δηλαδή γίνονται για νομιμοποίησεις, για δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτό επιχειρούν να κάνουν. Δεν θέλουν πραγματική. Ο Υπουργός Υγείας πανηγυρίζει και στέλνει Twitter, στο οποίο γράφει συγχαρητήρια στο Δένδια για τη μεγάλη σου νίκη. Τι σας λέει? Κοιτάξτε, ο Υπουργός Υγείας είναι ένας άνθρωπος, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για να διαλύσει ό,τι έχει απομείνει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ίσως και γι' αυτό η παραχώρηση των συχνοτήτων έγινε μέσα... Δεν είναι εύκολο να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι που μπορούν να είναι ικανοί να το κάνουν αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που επιτελεί ένα τέτοιο ρόλο στο Υπουργείο του... Τον επιτελεί άψογα. Άψογα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Την κοινωνιακά ιδίως. Και τι κάνουμε? Κοιτάξτε, αυτό θα είναι πρέπει να απαντήσει. Και κάποιος συγχωρεμένος. Ναι. Τι να κάνουμε. Τα αρχαία του προηγούμενου αιώνα. Ναι. Τι να κάνουμε. Εδώ υπάρχει, πρέπει να υπάρξει διπλή απάντηση. Απάντηση των εργαζόμενων σε κοινωνικό επίπεδο, η οποία πρέπει να λέει ότι
η ΕΡΤ πρέπει να μείνει η θριαλίδα, το παράδειγμα για κάτι γενικότερο, γιατί με αγωνιστικές νησίδες δεν ανατρέπονται τέτοιες φοβερές πολιτικές. Αλλά χωρίς τις αγωνιστικές νησίδες υπάρχουν περίοδοι που κοιτάς γύρω-γύρω και δεν βλέπεις τίποτα. Η ΕΡΤ, αν ήταν ένας λόγος που μπόρεσε να παίξει αυτό το ρόλο εδώ και 5 μήνες, ήταν ότι σε μια εποχή που κυριαρχεί η εικόνα, έκανε την αντίσταση ορατή. Στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν πάρα πολλές αιστείες αντίστασης που μένουν σε ένα πολύ περιορισμένο κύκλο ανθρώπων. Άρα πρέπει να ανοίξει αυτός ο κύκλος. Πρέπει να ανοίξει, πρέπει να γίνει, πρέπει να βγει. Η στήριξη των πολιτικών κομμάτων. Πέρα από τη στήριξη του δεύτερο, ποιον άλλων κομμάτων πιστεύετε ότι διαθέτει αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να απευθυνθείτε, πρέπει να απευθυνθείτε σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει και στα κυβερνητικά πολιτικά κόμματα. Μην νομίζετε ότι δεν τους φέρνετε σε δύσκολη θέση. Και από εκεί και πέρα πρέπει να απευθυνθείτε και σε τμήματα κομμάτων και σε άτομα από τα κόμματα εκείνα που σαν κόμμα δεν έχουν καθαρή θέση για το τι γίνεται εδώ. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια πολύ μεγάλη πίεση, γιατί φτάνουμε ουσιαστικά στο τέλος μιας περίοδου. Δηλαδή άκουγα το πρωί την κυρία Βούλτευση σε εκπομπή του Αντένα που έλεγε μου τηλεφωνούν 1000 άνθρωποι και είναι μόλις 50 μέσα στο κτίριο της ΕΡΤ. Μιλούσε για τα 1000 ρουσφέτια που έπρεπε να κάνει και δεν μπορούσε να τα προχωρήσει μέσω της ΝΕΡΙΤ. Και τώρα αισθάνεται δικαιωμένη, τουλάχιστον έτσι είπε στον κύριο Παπαδάκη. Πώς θα το σχολιάζατε αυτό? Με ενοχλούσαν 1000 άνθρωποι γιατί 50 τους εμπόδιζαν να πάνε στη δουλειά τους και παίρνουν ως επιχείρημα ότι ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που προσλήφθηκαν αρχικά με δίμηνες συμβάσεις, στις οποίες στη συνέχεια κάνανε δεκάμηνες και ήταν πολύ λιγότεροι μέσα στο κτίριο την ώρα που έγινε το ντου για την αστυνομική έρευνα ως πρόσφυγμα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό όχι με τέτοιους όρους, αλλά με τους όρους ότι ένα μεγάλο τμήμα των εργαζόμενων, το μεγαλύτερο τμήμα, πήγε, έκανε αιτήσεις κτλ. Αλλά πρέπει να κρατάμε τα μέτρα της περίοδου και τα μέτρα της πραγματικότητας. Εμείς πρέπει όχι να διαγράφουμε ανθρώπους, εμείς πρέπει να κερδίζουμε ανθρώπους σήμερα. Και είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και πρέπει να έχουμε την κατανόηση. Και αυτοί που κράτησαν, που δεν πήγαν, πρέπει να έχουν 2 φορές την κατανόηση για αυτούς που πήγαν και να μην κόβουν τους δεσμούς με αυτούς. Αυτή είναι η απέτηση σήμερα. Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρξει μια αγωνιστική ανάταση. Πρέπει να ενώσουμε κόσμο, πρέπει να ανεβάσουμε κόσμο. Όχι να κόψουμε τους δεσμούς με τμήματα τα οποία προσπάθησαν, μπήκαν μέσα, δεν άντεξαν. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο πρέπει να τη λέμε όχι για να στέλνουμε τον κόσμο στην υποταγή, αλλά γιατί να καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε ακόμα και ένα κόσμο ο οποίος υπό συγκεκριμένες συνθήκες έριξε τα αυτιά. Να πιαστώ εδώ από την κουβέντα σας και να πω ότι συνάδελφος, συγγνώμη, μου διαθέτει τη στιγμή το όνομά σου, διότι είμαι από τις 6 ώρα το πρωί. Μαρία Λίλα. Η Μαρία Λίλα είναι απολυμμένη. Α, ναι. Από το Δόλ. Έτσι, και έρχεται κάθε μέρα στο τότε που έγινε το μεγάλο κύμα. Ένα πογκρόμ από τα πολλά του. Και από τότε όμως έρχεται κάθε μέρα στην ΕΡΤ και βοηθάει. Είναι μία από τις πολλές εθελόντρες και εθελοντές στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, της στήριξης, μαλλιώς, ενός αγώνα δεν μπορείς να κάνεις ένα πείραμα αυτοδιαχείρισης με ένα επάγγελμα όπως είναι ο δημοσιογράφος. Εθνικής έκτασης δεν μπορείς να το κάνεις με 50 ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ σας λέω και το απλό, τότε που υπήρχαν σχέδια να μπουν τα ΜΑΤ οποιαδήποτε βραδιά μέσα στο καλοκαίρι, ακόμα και αυτοί που ερχόταν, που δεν είχαν καμία σχέση με το δημοσιογραφικό επάγγελμα, που δεν μπαίνανε στα στούντιο και μένανε εδώ το βράδυ για να μην είστε μόνοι. Που τι θα κάνανε δηλαδή αν μπαίνανε τα ΜΑΤ, θα εμποδίζανε τα ΜΑΤ, θα μπαίνανε μπροστά, αλλά θα ήταν αλλιώτικο. Και αυτοί βοήθησαν για να υπάρξει και να έχει μια τέτοια επιτυχία αυτό το πείραμα. Μέσα σε όλους αυτούς τους μήνες τριμήσαμε και 2 ανθρώπους εδώ στην ΕΡΤ. Ένας από τους οποίους ήταν επίσης εθελοντής, ο Αχιλλέας, ο Παναγούλης, που έρχονταν εδώ στο κάθε εδώ σε αυτό το σημείο. Και τον πατέρα ενός συναδέλφου. Και θέλω να το πω αυτό στους τηλεθεατές, διότι είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, είναι και ο κόσμος που βοηθάει, που συμπαρίσταται και έρχεται και σε όλες τις εκδηλώσεις.
Και μας βγαίνει και μας στέλνει μηνύματα. Είναι 5 μήνες. Δεν είναι 5 μέρες. Δεν είναι έστω 5 εβδομάδες. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που ξεφεύγει από μια λογική ανάλυση. Εγώ σας λέω ότι ξεφεύγει και από κάποιους λογαριασμούς που μπορεί να έκανε κανένας όσο μπορούσε πιο ψύχρεμα για το πόσο μπορεί να τραβήξει, πόσο μπορεί να πάει. Και νομίζω το ότι μπήκανε τώρα, το ότι το μπήκανε τώρα, αυτό δείχνει. Ότι όλα τα σχέδια, ότι αυτό θα καταρρεύσει, θα τελειώσει από μόνο του, αποτύχανε. Και γι' αυτό αναγκάστηκαν να μπουν. Δεν μπορούν να βγουν πάλι. Αν είχαμε... Υπάρχει δυνατότητα να ξαναβγούνε. Τι λέτε. Πολιτικά. Πολιτικά μπορούν να υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Δηλαδή να αφήσει ο κόσμος. Αν βέβαια εδώ μαζευόταν ένα εκατομμύριο άνθρωποι και καθόταν έξω χωρίς να κάνουν τίποτα. Απλώς να κάθονται εδώ. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Θα ξαναμπαίνατε μέσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά να έχουμε μια αίσθηση. Προς το παρόν. Ο κύριος Ρούσος είναι εδώ. Κάπου είναι ο κύριος Ρούσος. Ο κύριος Ρούσος, αλλά πριν ο Ανδρέας. Ανδρέα, ήρθε η σειρά σου τώρα. Μας έχεις εδώ πέρα. Να ανταλλάξουμε λίγο. Πόσες ώρες. Να ανταλλάξουμε λίγο και να μου μιλήσεις εσύ. Καλέ, σου μιλήσω εγώ να σου πω τι. Σε παρακαλώ πολύ. Για τον πολιτισμό να σου μιλήσω εγώ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτισμούς. Όχι, κακώς. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα. Ναι, τι θέλω να σου πω. Τι να μου πεις. Πες μου την εντύπωση που έχεις πάρει από τα σημερινά γεγονότα, από τις 4 το πρωί έως τώρα. Όπως το έχεις στο μυαλό σου. Να σου πω δύο πράγματα. Ότι, και σας το λέω και στους δύο, ότι εγώ δεν περίμενα ότι θα πούνε τα μάτια. Όταν με πήραν τηλέφωνο στις 6 ώρα το πρωί, γιατί μου στέλναν μηνύματα και δεν τα άκουγα, επικοιμόμουν, με πήραν τηλέφωνο στο σπίτι. Και είμαι σαν να κοιμάμαι ακόμα και να υπνοπατώ σε τέτοια κατάσταση. Έχω μια ελπίδα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση και να ξεσηκωθεί επιτέλους ο κόσμος, να βγει στον δρόμο και να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Τι άλλο να πω. Το συνέστημά μου αυτή τη στιγμή είναι μια συγκρατημένη αισιοδοξία, να το πω έτσι δημοσιογραφικά. Θέλω να σου θυμίσω επίσης ότι σήμερα περάσανε το νομοσχέδιο για, για τα σπίτια, για τα... πώς το λένε... Πρώτη κατοικία, ρε παιδί μου, τα κόκκινα δάνεια. Για τους πλησιεριασμούς. Το περάσανε. Ναι, εντάξει, οπότε μπορεί να περάσει σε λίγο, δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν είναι τυχαίο στη μέρα, έτσι. Ναι. Ούτε ότι χτες το βράδυ αυτό έλεγα. Η προπολογία ήταν για κάτι άλλο άσχετο, για ξέρω εγώ αυτό. Πέρασε και αυτό μέσα, έτσι. Όλα μαζί σε ένα πακέτο. Ότι χτες είπε κατάμουτρα ο της Τρόικας, πώς τον λένε, παιδί μου, αυτό το δανός. Ο Τόμσεν, είπε σε αξιωματούς του Υπουργείου Οικονομικών, λέει, τι είναι αυτά που λέτε στους έξω, δεν θα πάρετε άλλα μέτρα, θα πάρετε. Τούτο και αυτό είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι καλέσαν τον εισαγγελέα στα πανεπιστήμια. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τρόικα εδώ και πάλι εμείς θα αναγκαστούμε να πάρουμε νέα μέτρα. Εξής. Νόμος και τάξη. Δένδυας. Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι είναι πάντα αποφασισμένος να επιβάλλει τον νόμο. Είναι όμως. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Ναι. Και σε κάποιοι άνθρωποι αυτό το κρίνουν ότι είναι πολύ σωστό. Ότι ένας πρωθυπουργός πρέπει να αποφασίσει και να διατάζει. Έτσι. Σαν να μιλάμε φιλικά, θα σου έλεγα ότι επιγόντως πρέπει να αλλάξει το επιτελείο, το επικοινωνιακό του επιτελείο. Θέλω επίσης εγώ τουλάχιστον προσωπικά να ευχαριστήσω τον κύριο από τα ΜΑΤ που έβαλε τη χειροπέδα και έκλεισε την αλυσίδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να το κάνει και επίτηδε. Σου λέω γιατί είναι κάποια παιδιά από εδώ που είναι μαζί. Μπορεί να είναι και κάποιος με συνείδηση και να το έχει κάνει στο πείμα αυτό. Σου λέω, μα μιλάμε με τα παιδιά εδώ. Κάποια από εδώ είναι μαζί μας. Να είναι κάποιος ο οποίος. Εντυπωσιακό είναι, θέλω να σε ενημερώσω γιατί είσαι πάρα πολλές ώρες εδώ μαζί με τον Νίκο. Έλα, Γρηγόρη, ότι μας έχουν εκπλήξει και κάποιοι συνάδελφοι. Ο Νίκος Χατζηνικολάου είπε να ονομαστεί Δέλτα Μη κάτω, δεν μιλώ. Και περίμεναν, λέει, οι συνάδελφοι να σηκωθεί, να ξυπνήσει το αφεντικό τους, να τους δώσει το OK. Έχει στάση ο Χατζηνικολάου. Τι είπε κάτι για την χειροπέδα, είπε ότι ο μόνος που έχει συλληφθεί σήμερα είναι η ΕΡΤ, δηλαδή η πόρτα της ΕΡΤ. Λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Νάνης είναι μαζί μου. Έλα, Γρηγόρα. Ο μεγάλος, ο μοναδικός. Όχι, αυτό που φοβάμαι, ξέρετε ποιο είναι, θα σας πω ειλικρινά, είμαι εντάξει, σε καλή κατάσταση. Αυτό που φοβάμαι ειλικρινά είναι μη φύγουν από εδώ τα παιδιά, ανοίξει η ΕΡΤ και πάνε στο Μαξίμου. Φοβάμαι πάρα πολύ, μη φύγουν, άρθουν όλοι εδώ να κρατήσουμε τα παιδιά, τις δυνάμεις στο ΜΑΤ εδώ. Μη φύγουν, φαντάζεσαι αν φύγουν και να ανοίξει η ΕΡΤ. Τι θα πει ο Αντώνης Σαμαράς, να χάσει τη δουλειά, τι άλλο επάγγελμα θα κάνει ο άνθρωπος. Πες μου, Νίκος Χατζηνικολάου χωρίς πλάκα μιλάει κάθε 7 μήνες.
μίλησε ένα μήνα πριν κλείσει η ΕΡΤ, ξέρει, έχει την εγκυρότητα, ένα μήνα πριν μέσα από την Κάτια Μακρύ, έτσι, είπε ότι η ΕΡΤ θα κλείσει, πολλοί είχαν αντιδράσεις και σήμερα 10 και 25 στο ραδιοφωνικό του σταθμό, το Real FM, ξέρει ακριβώς τι λέει, είπε ότι πρέπει Delta Tap να μετανομαστεί σε Delta Me. Δεν μιλώ, άκρος προσβλητικό, θα κατέθετα τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα εάν δούλευα εκεί, είναι άκρος προσβλητικό. Πιο προσβλητικό από αυτά που μου είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ότι ήμουν ιερή αγελάδα, ότι τα έκανα τσέπη, ότι κατέκλεψα τον κόσμο. Ναι, είναι γεγονός. Και η συνέχεια του Νικουχατζηνικολάου ήταν επίσης καυστική. Λέει, έβαλε ένα ερωτηματικό και λέει, ίσως δεν πρέπει, λέει, να λέγεστε δημοσιογράφοι στην Delta Tap, μπορεί να ακούσει όποιος θέλει το απόσπασμα. Αναφερόμενος δημοσιογράφους που δουλεύουν εκεί, γιατί λέει περιμένατε τον κύριο Παντελή Καψή να σας ενημερώσει για να μεταδώσετε την είδηση. Και θα σας μεταφέρω... Ο οποίος κοιμόταν ο Κακόμης, ναι, και δεν ήξερε τι είχε γίνει. Έτσι ακριβώς, θα σας μεταφέρω και κάτι άλλο. Μπαίνει το πρόγραμμα της Delta Taf 7 η ώρα το πρωί, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λένε τους τίτλους αρχής, σας περιγράφω τι έγινε. 7 και 6 λεπτά βγαίνουν και λένε τον καιρό. Λένε ένα μέρος των εφημερίδων. 7 και 10 λεπτά για 35 με 40 δευτερόλεπτα βγαίνει ο δημοσιογράφος Ζώης Καγκαβάς, μεταφέρει μέσα σε 35 με 40 δευτερόλεπτα την είδηση, οι δύο παρουσιαστές κάθονται αμίλητοι της εκπομπής και πίσω παίζει στο πλάνο του Video Wall πλάνα από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, και μέχρι τώρα, κάτι που δεν το έχει παρατηρήσει ο κόσμος, δεν έχει υπάρξει από την Delta Taf, Delta Me, όπως την είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, ότι δεν υπάρχει από την Delta Taf. Δεν έχουν στείλει συνεργείο εδώ, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, πρώτη είδηση. Σε όλα τα δημόσια, σε όλα τα ιδιωτικά. Στείλανε ένα συνάδελφο, ναι, να σου πω, ο οποίος ήταν ο πιο συμπαθής συνάδελφος που όλοι τον αγαπάμε. Όλοι τον αγαπάμε. Ήρθε εδώ και είπε απλώς, νομίζω, ότι έκλεισε η Μεσογείο. Δηλαδή ότι κάτι συνέβη και έκλεισε η Μεσογείο και πρέπει, και πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί. Είχε δίκιο, γιατί μιλάμε για νοτιοανατολική Αττική και τι έγινε. Υπήρχαν εδώ τα κουνούπια του Νείλη, μπορεί να μπερδεύτηκαν από τον Αύγουστο. Που είχε εδώ στα Σπάτα που τσίπησε ένα το κουνούπι του Νείλου, σου λέει φτάσει εδώ. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι για 20η φορά η κυβέρνηση πυροβόλησε πάλι τα πόδια της. Πίστευε ότι πανικοβλημένοι θα σκοθούμε να φύγουμε και να πάμε στα σπίτια μας. Να τους ευχαριστούμε πολύ, να είναι καλά. Ελπίζουμε στην αφύπνιση και ελπίζουμε και ευχαριστούμε πολύ αυτόν τον κόσμο εκτός Ελλάδος, τους εντός εννοείται, που είναι απίστευτη συμπαράσταση, όχι μόνο δημοσιογράφων αλλά και Ελλήνων από όλα τα μέρη του πλανήτη. Σας το λέμε από το Earth Open, γίνεται χαμός. Έτσι ακριβώς, και κάτι που βγήκε σήμερα και στο Press Project, γιατί να το βγάζαμε κι εμείς, πρέπει να το πούμε έτσι. Τι ήταν στο Press Project που βγήκε, θα το βγάζαμε κι εμείς, ότι είχαν κλείσει παγκόσμιο αυτό, δεν έχει ξαναγίνει σε καμία χώρα του κόσμου, ιδιωτικό στούντιο πριν αρχίσουν να λειτουργούν, και το πλήρωσαν για 10 μέρες ενώ δεν είχε ανοίξει τηλεόραση και το στούντιο ήταν κλειστό. Πρέπει να ήταν κάνα 500 χιλιάρικα στο στούντιο με κάτι ψηλά, αλλά 350. Η Τρόικα τα ξέρει αυτά. 350 και ήταν κλειστό παγκόσμιο πρωτό. Η Τρόικα τα ξέρει αυτά. Ξέρεις, φοβάμαι ότι επηρεάστηκαν από τον Νίκο Αγγελίδη που πήγε χθες στην ΑΕΚ στην παρουσίαση και σου λέει να κάνουμε ένα ζέσταμα, να είναι κλειστό, να ζεστάνουμε το χώρο και να μπουν τα μηχανήματα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ψάχνω να βρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε να φύγουμε τώρα από τα μηχανήματα. Πάμε να φύγουμε από τα μηχανήματα. Γράμμι, φύγουν τα παιδιά εδώ από τα ΜΑΤ. Το νου μας, μην φύγουν εδώ τα παιδιά από τα ΜΑΤ και ανοίξω χώρο. Πάμε να φύγουμε από ΜΑΤ και ΜΕΑ και μηχανήματα και πάμε λίγο στο τρίτο πρόγραμμα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Πες μου το όνομά σου. Μιχάλης Μεσίνης. Μήπως είμαστε πολλοί, μας παίρνεις όλους. Ειδικός μουσικός παραγωγός του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το ιστορικό τρίτο πρόγραμμα και από τις 25 Σεπτεμβρίου εκπέμπει και στο διαδίκτυο από το airtopen.com και το thepressproject.gr. Ευχαριστούμε όλες τις ακροάτρες, όλους τους ακροατές, όλο τον κόσμο που μας στήριξαν και μας στηρίζουν. Το τρίτο πρόγραμμα εξακολουθεί να εκπέμπει και θα εκπέμπει για πολύ ακόμα και ο αγώνας μας είναι εναντίον του φασισμού, είναι διαρκής. Στο τέλος θα νικήσουμε. Είδομεν. Η μάχη πάντως είναι πολύ μεγάλη. Είμαι σίγουρος. Θέλει δύναμη, θέλει κουράγιο και θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου όπως την είχαμε και ακόμα περισσότερο. Σας περιμένουμε όλους απόψε. Σας περιμένουμε αύριο, μεθαύριο, εδώ.
δεν μπορεί να συμβεί κάτι αν μαζευτούν 200, 300, 500 χιλιάδες άνθρωποι, μακάρι και παραπάνω. Αν μαζευτούμε μόνο 5.000 και 10, μετά ξεχάστηκε το θέμα. Μετά όμως, αυτό που λέγαμε και από την εκπομπή με τον Νίκο Αγγελίδη, όταν καίγεται ένα σπίτι θα καεί το δίπλα, το παραδίπλα, το παραδίπλα, έτσι. Να, λοιπόν, ναι, πείτε, 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 να τελειώσω. Η ΕΡΤ και ο κόσμος το έχει καταλάβει, αυτό το πεντάμινο που εκπέμπουμε είναι ο πυλώνας αξιοπρέπειας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Και δεν μπορεί να σβήσει με ένα μαύρο του Σαμαρά ή του Βενιζέλη. Δεν γίνεται. Ή με τα ΜΑΤ. Ή με τα ΜΑΤ ή με οποιονδήποτε άλλον αστυνομικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άραστε. Σωτήρη. Έλα, να πούμε. Τώρα, έλα, έλα. Μισό λεπτό. Σωτήρης Δαματόπουλος, να μιλήσουμε και πάλι. Καλά, δεν είναι κακό, καφέ κρατάς, δεν κρατάς. Δεν είσαι μέσα μας. Μολότοφ. Όχι. Σωτήρης Δαματόπουλος. Δεν θα κρατούσα ποτέ Μολότοφ. Το ΕΡΤΟ. Το ΕΡΤΟ Open το κρατήσαμε και πάλι. Έτσι. Εμείς οι εργαζόμενοι το κρατάμε. Υπάρχει μια μαύρη οθόνη και από κάτω ξαναβγαίνουμε. Ξαναβγαίνουμε γιατί είμαστε στον αέρα. Η αλληγορία. Δεν φύγαμε ποτέ από τον αέρα, πρέπει να σας πω. Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και όλες μας τις προσπάθειες, χάρη στους αλληλέγγυους που βρίσκονται εδώ πέρα και μας στηρίζουν, κυρίως και πρωτίστως. Και γι' αυτό κιόλα ζητάμε από τον κόσμο να έρθει εδώ, να συνεχίσει να μας στηρίζει, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Επίσης να πούμε ότι τα μηνύματα στο earthopen@gmail.com ισχύουν, λειτουργούν όλα αυτά. Ακριβώς, λειτουργούν όλα τα συστήματα, τα ψηφιακά μας μέσα. Το email μας συνεχίζει να είναι earthopen@gmail.com. Συνεχίζουμε να δεχόμαστε τα μηνύματα αλληλεγγύης από όλους στο Twitter, στο Facebook. Είναι twitter.com Earth Social, είναι facebook.com Earth Social και είναι φυσικά και το site μας earthopen.com. Συνεχίζουμε αδιαμεσολάβητα, ελεύθερα να ενημερώνουμε τον κόσμο. Και θα συνεχίσουμε. Και θα συνεχίζουμε, δεν θα σταματήσουμε. Κύριε Γιουκάκη. Έλα, Γιώργο. Γιώργος Γιουκάκης, εδώ, ζωντανή στον αέρα, με συνεχή ενημέρωση για τους ακροατές και τηλεθεατές μας. Μόλις κατέφθηκε στη Βουλή η πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το θέμα τίθεται πια και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Με αφορμή την ΕΡΤ. Και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Όχι με αφορμή την ΕΡΤ. Με αφορμή την παράνομη εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στο Ραδιομέγαρο, δίχως καμία νομιμοποιητική βάση. Ωραία. Και χωρίς ούτε καν την επίφαση νομιμότητας, της κάλυψης δηλαδή από τις αγγελικές αρχές. Είναι πολύ σημαντικά αυτό. Πες λίγο τι είπε η κυρία Φάκου. Κυρία Φάκου, υπάρχει ένα δεδομένο. Με όταν γίνεται η κυρία Φάκου. Η κυρία Φάκου είναι προϊσταμένη της αγγελίας πρωτοδικών. Όταν υπάρχει αυτό που γνωρίζουμε χρόνια και εμείς και εσείς και όλος ο κόσμος, όταν υπάρχει μια επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων, πρέπει να βασίζεται με παρουσία εισαγγελέα στον ποινικό κώδικα. Γιατί υπάρχει κάπου παρανομία. Αυτό το πράγμα λοιπόν για το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αυτό που βγήκε μετά στην πορεία από τις πληροφορίες που υπάρχουν από την εισαγγελία, δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει παραβατική πράξη η οποία να νομιμοποιεί έναν εισαγγελέα να τεθεί επικεφαλής αστυνομικών δυνάμεων και με βάση τον ποινικό κώδικα. Δεν υπάρχει τίποτα ποινικά διώξιμο, έτσι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει θέμα ποινικής δίωξης. Αυτό. Γι' αυτό ακριβώς και οι τέσσερις οι οποίοι προσήκτησαν τα ξημερώματα, στη συνέχεια φέρθηκαν ελεύθεροι. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, πολύ βασικό. Η παρουσία του εισαγγελέα μέσω Ραδιομέγαρο έγινε με βάση τον κανονισμό δικαστηρίων για την ειρηνική επίλυση διαφορών μεταξύ πολιτών. Αυτό δεν ακούσαμε, Νίκο Αγγελίδη. Ειρηνική επίλυση διαφορών μεταξύ πολιτών. Δεν έγινε με βάση τον ποινικό κώδικα για 1, 2, 3, 5 κατηγορίες που βαρύνουν τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι ποινικά κολάσιμο εναντίον των εργαζομένων της ΕΡΤ για να υπάρξει αστυνομική επέμβαση και στη συνέχεια να δρομολογηθούν δικαστικά οι διαδικασίες. Άρα πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Παρατύπως και παρανόμως το Ραδιομέγαρο έχει καταληφθεί από αστυνομικές δυνάμεις κατ' εντολή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών. Νομιμοποιητική βάση σε δικαστικό επίπεδο δεν υφίσταται και πολιτικά όλη αυτή η διαδικασία έχει προκαλέσει στη Βουλή πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι για αυτό το τελευταίο, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό. Ακούμε ότι στο Πασόκ υπάρχουν κάποιοι τριγμοί και διαφώνησαν και με τον εκπρόσωπο του κόμματος, αλλά και με τη θέση που πήρε ο κ. Βενιζέλος. Εάν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κρατηθεί μια σταθερή γραμμή, και εννοούμε και τη Δημάρ πλέον που έχει περάσει την αντιπολίτευση,
και υπάρχουν και κάποιες διαρροές από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η περίπτωση αυτή η πρόταση μορφής να υποδώσει? Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν μπορούμε να σιναριολογούμε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη βάση. Ωστόσο, ως κίνηση πολιτική αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική, ναι, δεν υπάρχει σημαντικότερη μέσα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας να κατατίθεται πρόταση μορφής από την αξιωματική αντιπολίτευση για την κυβέρνηση. Έτσι, αυτό είναι... Δείχνει ως... και τις διαθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν με τι άλλο, έτσι. Ακριβώς, ως κορυφαία πολιτική πράξη. Να προσθέσω εγώ επίσης κάτι το οποίο μου έχει κάνει πάρα πολύ άσχημη εντύπωση. Είπε ο κύριος Καψής ότι δεν είχε καμία... Δεν σε προσβάλλει που δεν σε ενημέρωσε ως υπεύθυνο υφυπουργό κανείς, έστω να μονογράψεις ή έστω να το γνωρίζεις, και δεν οφείλεις αμέσως να παραιτηθείς για λόγους τουλάχιστον στοιχειώδους αξιοπρέπειας. Ερώτημα, ρητορικό. Νομίζω ναι. Δεν υπάρχει θέμα να απαντήσουμε. Όμως εγώ θέλω να επαναλάβω ότι από τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του Παντελή Καψή ως υφυπουργός αρμόδιος για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, σε κάθε συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους του ΣΕΡΤ, η μόνιμη επωδός ήταν «Δεν γνωρίζω, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα πότε του Υπουργείου Οικονομικών, είναι αρμοδιότητα πότε του Ειδικού Διαχειριστή, Τροϊκά. Είναι αρμοδιότητα συνολικά της κυβέρνησης», όπως είπε το τελευταίο διάστημα, επαναλαμβάνοντας συνεχώς την ανάγκη να εκενωθεί το ραδιομέγαρο. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι ακόμη και αυτή η κίνηση γίνεται, ας το πούμε, στον αέρα, ας το πούμε, ακριβώς. Από τη στιγμή που υπάρχει η αποσαφήνιση δικαστικά των πραγμάτων από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα για το θέμα της παρουσίας της αστυνομίας μέσα στο ραδιομέγαρο. Και εσείς... Και εσύ Νίκο, και εσύ Αντρέα, και εγώ και όλοι μας, το μόνο έγγραφο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το έγγραφο με το όνομα του Γκί Καμάναλη από κάτω. Χωρίς ότι είμαστε... Όμως είναι το μοναδικό. Είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι υπάρχει μέσα. Είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι υπάρχει μέσα στο κτίριο του ραδιομεγάρου και για την περιφρούρηση της δημόσιας περιουσίας. Μισό λεπτό, ένα κάτι. Σταματάμε. Από εδώ, η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Άρτα, να μας πείτε να είμαστε δυνατά στον αέρα.